Κυρίες και κύριοι, ταξιδεύουμε. Ταξιδεύουμε πάντα χωρίς αποσκευές. Εδώ, στην Κομωτινή. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Κομωτινή και ελάτε να τη γνωρίσουμε μαζί. Η Κομωτινή παλαιότερα και Γιουμουντζίνα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Ελλάδος, στον ομό Ροδόπης. Είναι έδρα της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Στην Κομωτινή επίσης έχει έδρα του το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Εντάξει, η Κομωτινή έχει μπόλικο χθες, δυναμικό σήμερα και θέλω να πιστεύω και μεγάλο μέλλον. Γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω καταρχήν γιατί το χθες της Κομωτινής είναι αυτό που μας συνδέει με την ιστορία της πόλης. Μια ιστορία ειρηνικής, όμορφης και αρμονικής συμβίωσης διαφορετικών πολιτισμών, διαφορετικών θρησκειών, διαφορετικών νοοτροπιών. Και δεν μιλάω μόνο για τα σημερινά σύνικα στοιχεία χριστιανούς και μουσουλμάνους κατοίκους της Κομωτινής. Μιλάω για την ιστορία της με την ισχυρή παλιά και τώρα πρόσφατα αναπτυσσόμενη αρμενική κοινότητα, για την ισχυρή εβραϊκή κοινότητα της πόλης, η οποία δυστυχώς έχει εξαφανιστεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και για την ιστορία της πόλης που είναι μια ιστορία συνύπαρξης. Είναι μια ιστορία κατανόησης, μια ιστορία προκοπής. Σήμερα η Κομωτινή αυτό που έχει να επιδείξει είναι τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης πόλης από τη μια μεριά, αλλά και μιας παλιάς πόλης που προσπαθούν αυτοί οι δύο πυλώνες της πόλης να ισορροπήσουν μεταξύ τους. Έχει να επιδείξει παράλληλα τον νέο κόσμο της, τους φοιτητές μας, το μεγάλο πλούτο της πόλης που είναι οι φοιτητές. Έχει να επιδείξει ο νέος Δήμος Κομωτινής πλέον εκτός από την πόλη, έχει να επιδείξει ένα πολύπλευρο μοσαϊκό για έναν επισκέπτη της πόλης μας, που ξεκινάει από τα παράλια, από το φανάρι, και όχι μόνο το φανάρι, την αρρωγή, τη μέση, αλλά και άλλα πολύ ωραία παράλια του Δήμου μας, όπως είναι η Μολυβωτή, όπως είναι η Γλυφάδα, τα οποία είναι και στόχος μας να αναδείξουμε τα επόμενα χρόνια, και φτάνει μέχρι τα σύνορα με τη Βουλγαρία, τον κάθετο άξονα που συνδέει πλέον όχι μόνο την Κομωτινή με την Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα, ως βασικός πλέον κάθετος άξονας τη Βόρεια Ελλάδα με τις χώρες αυτές, αλλά και τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, Μολδαβία, Ουκρανία κτλ. Και όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι, μοσαϊκό για τον επισκέπτη της περιοχής μας. Η Κομωτινή είναι η πόλη των γεύσεων, εκτός από όλα αυτά που είπαμε. Πραγματικά είναι η πόλη των γεύσεων, διότι υπάρχει μια και διαμορφώνεται σιγά σιγά ακόμα περισσότερο ένα μπραντ της περιοχής μας ό,τι αφορά την γευσηγνωσία της. Είναι η πόλη, όπως είπα, της νεολαίας και των αντιθέσεων. Ουσιαστικά γεύσεων. Στέκια γεύσεων. Είναι... Ο επισκέπτης έχει την επιλογή να επιλέξει. Και... Βεβαίως και είναι έτσι, όπως το λέτε είναι. Βέβαια το καλοκαίρι υπάρχουν και τα παράλιά μας που έχουν το πολύ ωραίο και φρέσκο ψάρι, αλλά όχι μόνο το καλοκαίρι, και το χειμώνα. Και να πω ότι δεν είναι μακριά. Δηλαδή τώρα οι Καβαλιώτες ακούγοντάς το αυτό, ή οι φίλοι μας από την Αλεξανδρούπολη, την έχουν τη θάλασσα δίπλα. Δεν είναι και από την Κομωτινή, δεν είναι μακριά η θάλασσα. Είναι στο 1/4 δρόμο. Η πολύ ωραία θάλασσά μας. Αλλάζουν και εικόνες, αλλάζουν και παραστάσεις. Ακριβώς, αλλάζουν παραστάσεις. Ναι. Λοιπόν, επομένως έχει πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα είναι τα μουσεία μας. Έχουμε τα λαογραφικά, εντάξει βέβαια το Αρχαιολογικό Μουσείο που είναι η Κορονίδα, το Εκκλησιαστικό Μουσείο, τα λαογραφικά μουσεία που ο Δήμος Κομωτινής στηρίζει, το καταπληκτικό Μουσείο Καραθεοδωρίου με τα μοναδικά του έτσι, εκθέματα τα οποία έχει και για το οποίο ετοιμάζουμε ένα ακόμα ωραιότερο μέλλον για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει όραμα δηλαδή. Υπάρχει όραμα. Η δημοτική μας βιβλιοθήκη, την οποία και για αυτή υπάρχει σχέδιο για τα επόμενα χρόνια να μεταστηγαστεί στην Τζανάκλειο σχολή. Η Παπαδριέλιος πινακοθήκη μας. Υπάρχει το στρατιωτικό μουσείο,
Επίσης μια πολύ αξιόλογη έτσι, πρωτοβουλία της ταξιαρχίας εδώ πέρα και της στρατιωτικής διοίκησης τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, επομένως υπάρχουν πολλά πράγματα να επισκεφτεί. Υπάρχουν τα παλιά σοκάκια της Κομωτινής. Υπάρχει και όπως είπα και η νέα πόλη, η πλατεία, η Βενιζέλου, η περιοχή γύρω από τη Λέσχη, δηλαδή και καινούργιες γειτονιές. Υπάρχουν και τα σοκάκια της. Υπάρχουν οι εκκλησίες της, υπάρχουν και τα τεμένη της. Θέλω να πω ότι έχει μια μοναδικότητα που δεν τη βρίσκει σε άλλη πόλη στην Ελλάδα. Συνδυάζονται και παντρεύονται ουσιαστικά όλα μαζί. Έτσι, δεν τη βρίσκει σε άλλη πόλη στην Ελλάδα. Κυρίως όμως αυτό που θα ήθελα να πω, ο μεγάλος πρώτος είναι η κατοικία της. Είναι η κατοικία της που συνεχίζοντας αυτή την κουλτούρα της ανεκτικότητας, της κατανόησης και της συνύπαρξης, είναι το ίδιο έτσι, φιλική και με τους επισκέπτες της πόλης. Πιστεύω πραγματικά το λέω αυτό, όχι επειδή είμαι δήμαρχος της πόλης αυτής και με ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά πιστεύω ότι οι κάτοικοι της Κομωτινής είναι, αν όχι οι πιο φιλικοί, από τους πιο φιλικούς κατοίκους σε όλη την Ελλάδα. Από τους πιο φιλικούς έτσι, προς επισκέπτες και τους, όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά και προς όλους. Επομένως, εδώ είμαστε, επισκεφτείτε μας. Οπότε, λίγες ώρες είναι πολύ λίγες για να επισκεφτεί κανείς και να δει από κοντά το κέντρο της Κομωτινής, τα παράλια, αλλά και τον ορεινό όγκο της Ροδόπης. Δεν το συζητάμε. Θέλει ώρες και ημέρες για να ξεναγηθεί κάποιος. Θέλει ημέρες. Σε όλα αυτά. Η τοπική αυτοδιοίκηση σε καιρούς κρίσης, πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα σχόλιο, μια εκτίμηση. Αν μου επιτρέψετε μια γέφυρα. Ναι, αν μου επιτρέψετε να πω κάτι για να ολοκληρώσω την προηγούμενη κουβέντα μας. Ότι δεν είναι ένα λάθος που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια όλοι μας και δεν πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό της Κομωτινής ή για επισκεψιμότητα της Κομωτινής, εάν την αποκόψουμε από το σύνολο. Της ομορφιάς που παρουσιάζει το σύνολό της περιφέρειά μας από την Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Ένας επισκέπτης επομένως στην περιοχή μας δεν θα πρέπει να έρθει μόνο για την Καβάλα, μόνο για την Κομωτινή, μόνο για την Αλεξανδρούπολη. Ένας επισκέπτης θα πρέπει να προετοιμαστεί καλά και να αξιοποιήσει μια τεράστια διαδρομή που ξεκινάει από πριν από τον Έστω ακόμα, από την Καβάλα και τη Δράμα και φτάνει μέχρι τον Ακριτικό Εύρο, να διαθέσει αρκετές μέρες για να δει πράγματα που πραγματικά δεν θα φανταζόταν ότι θα τα βλέπει στην περιοχή μας. Επομένως, δεν είναι μόνο η Κομωτινή, η Καβάλα, η Δράμα, η Αλεξανδρούπολη, η Ξάνθη, είναι όλη η περιφέρειά μας. Και επομένως, ο τουρισμός, η ανάπτυξη του τουρισμού θα πρέπει να είναι συνδυαστική και να αφορά το σύνολο της περιφέρειάς μας. Για την αυτοδιοίκηση που είπατε. Αλλά τις αδειξότητες. Εντάξει, αυτοδιοίκηση, κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε κανένα περιθώριο να σταματήσουμε απέναντι σε αυτό που είναι το καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία. Αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι οι δήμαρχοι και οι συνεργάτες μας και οι δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, συμπολιτεύσεις, αντιπολιτεύσεις, προηγούμενες διοικήσεις, επόμενες διοικήσεις. Είμαστε στην πρώτη γραμμή του πυρός και όταν μια κοινωνία έχει τα προβλήματα που έχει η δικιά μας ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, είμαστε στην πρώτη γραμμή. Επομένως, εντάξει, υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες χρηματοδότησης, υπάρχουν τεράστια θεσμικά κενά, δεν έχουμε προσωπικό, υπάρχουν προβλήματα. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι. Είμαστε καταδικασμένοι, θα έλεγα, να μην κάνουμε βήμα πίσω και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Ιεραρχώντας βέβαια τις ανάγκες ανάλογα με τις δυνατότητές μας, ξεπερνώντας τις δυνατότητές μας πολλές φορές, όντας κυρίως δίκαιοι για να μπορέσει και έτσι η κοινωνία να καταλάβει ότι δεν κάνουμε χατήρια στους φίλους και τους κολλητούς, αλλά ιεραρχούμε τα προβλήματα και κοιτάζοντας να διορθώσουμε και λάθη, γιατί δεν ήταν μόνο τα λάθη των κεντρικών κυβερνήσεων, δεν ήταν μόνο τα λάθη του πολιτικού συστήματος γενικά που λέμε, όλοι μας. Σαν θεσμοί και σαν φορείς και η αυτοδιοίκηση μέσα σε αυτούς είχε κάνει λάθη στο παρελθόν. Όσο διορθώνουμε αυτά τα λάθη, τόσο μπορούμε να αξιοποιούμε καλύτερα τα λίγα μέσα που έχουμε, αλλά έχουμε μέσα και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Η Κομωτινή είναι μία από τις γνωστότερες και ομορφότερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Επιβεβαιώνεται από ευρήματα ότι η πόλη υπάρχει ως οικισμός από τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα, αλλά σημαντική άνθηση η πόλη γνώρισε από τον 4ο αιώνα εξαιτίας της Εγνατίας Οδού. Βρέθηκε να είναι ένα σημαντικό εμπορικό πέρασμα τόσο από το Δυράχιο προς την Κωνσταντινούπολη, όσο και προς το βορρά, πέρα από τα βουνά της Ροδόπης στη Φιλιππούπολη. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ενάντια στους Τούρκους, μέλη της φιλικής εταιρείας έδρασαν στην περιοχή, βοηθώντας έτσι πολύ στην απελευθέρωση. Η Κομωτινή γνώρισε εξαιρετική οικονομική ανάπτυξη εξαιτίας του εμπορίου καπνού. Η σύγχρονη πόλη συνδυάζει πολιτισμούς, καθώς συμβιώνουν χριστιανοί και μουσουλμάνοι, πρόσφυγες από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Ελάτε λοιπόν να δούμε όλο αυτό το πάντρεμα στο πλαίσιο ενός ακόμα ταξιδιού, πάντα χωρίς αποσκευές. Τα σπίτια είχαν την πρόσωψη προς τα μέσα
το ποτάμι βρισκόταν από πίσω, ακριβώς γιατί ήταν πηγή ζωής, αλλά ταυτόχρονα ήταν και εστία μόλυνσης. Άρα λοιπόν αυτός ο δρόμος που περπατάμε ήταν δρόμος ξύλινων κατοικιών.